Στο γήπεδο της Πορταριάς έγινε σήμερα το απόγευμα ο αγιασμός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Θερμαϊκού εν όψη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς αλλά και της πρώτης φάσης του κυπέλου με τον Θερμαϊκό να έρχεται αντιμέτωπος με την Ελπίς Αγίου Παντελεήμονα. Η ομάδα είναι καινούρια φέτος. Η προετοιμασία, όπως είπες, φτάνει στο τέλος της. Ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια. Η ομάδα είναι έτοιμη. Θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και μας ενδιαφέρουν και οι δύο οι θεσμοί. Τώρα για το παιχνίδι της και του Σαββάτου, είμαστε έτοιμοι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Μας ενδιαφέρει να μπαίνουμε μέσα, να παίζουμε μπάλα και από εκεί και πέρα ο καλύτερος σας κερδίζει. Οι νέοι παίκτες με τους περσινούς, είμαστε σχεδόν, έχουμε δέσει ρε παιδί μου. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είναι τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας. Δουλέψαμε κάποια πραγματάκια που θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε μέσα στο γήπεδο το Σάββατο. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δουλεύουμε δηλαδή ό,τι κάνουμε σε όλη τη βδομάδα στην προπόνηση, θέλουμε να μας βγαίνει στο γήπεδο μέσα. Στον αγιασμό έδωσαν το παρόν παλιοί και νέοι ποδοσφαιριστές της ομάδας που δέχτηκαν τις ευχές και την ευλογία του ιερέα του χωριού για μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα αντάξια του Α κατηγορίας Χαλκιδικής και ό,τι προκύψει. Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Έχει νίκες, έχει ισοπαλίες, έχει ήττες. Ξαρτάται πώς θα προχωρήσει η ομάδα και θα δούμε. Αμέσως μετά τον αγιασμό ακολούθησε προπόνηση όπου οι ποδοσφαιριστές δουλέψανε κυρίως τεχνική για την πρώτη επίσημη εμφάνιση στην πρώτη φάση του κυπέλου που θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου.